καμία χαλάρωση λέμε. Στην πραγματικότητα όμως, όταν μιλάμε για τις ειδήσεις τις οποίες είδαμε, αυτά τα νέα τα οποία απασχολούν και τα νησιά, όπως μιλήσαμε για τη Μύκονο, έτσι και για τη Σαντορίνη, σήμερα θα δούμε εκεί τι εικόνα επικρατεί με τον Δήμαρχο Θήρας, με τον κύριο Αντώνη Σιγάλα να μας περιμένει καρτερικά και υπομονετικά. Και χαίρομαι γι' αυτό, διότι έστω και υπό αυτές τις συνθήκες ξανασυναντιόμαστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Θα πάμε στην αγαπημένη Σαντορίνη να δούμε εκεί τι συμβαίνει και την αυστηροποίηση μη των μέτρων, εν πάση περιπτώσει, αλλά και την αναστολή συγκεκριμένων εργασιών, μεταξύ αυτών και των οικοδομικών, ανοικοδομητικών εργασιών. Και κύριε Σιγάλα, κύριε Δήμαρχε, τα ξαναλέμε, ενώ την προηγούμενη φορά κάτω από τον υπέροχο ήλιο και κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, σε δύο εκπομπές το καλοκαίρι, φιλοξενηθήκαμε, γνωριστήκαμε, συνομιλήσαμε και είχαμε μεγάλη μεγάλη χαρά, διότι συνειδητοποίησαμε πόσα πολλά κοινά έχουμε σαν νησιά και σαν κάτοικοι. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλό μεσημέρι και από τη Σαντορίνη. Ιωάννα μου, θα έλεγα ότι οι συνθήκες ναι, άλλαξαν πραγματικά, όμως οι άρρηκτες σχέσεις μεταξύ μας μας συνδέουν τόσο δυναμικά πια, που και στα καλά αλλά και στις δύσκολες στιγμές η Κρήτη και η Σαντορίνη πρέπει η μία να βοηθάει την άλλη. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Συνεχίζει να γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να μας μεταφέρετε με ρεαλισμό την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί, τις ανησυχίες των ανθρώπων και πιθανώς και αντιδράσεις αναφορικά με τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Να ξεκινήσω με το ότι εμείς πολύ νωρίς συνειδητοποιήσαμε το πρόβλημα του κορονοϊού, γιατί όπως θυμάστε, ξεκίνησε από την Κίνα. Εμείς με την Κίνα, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε σχέσεις, διότι το 90% των Κινέζων κάθε χρόνο και μάλιστα 12 μήνες το χρόνο επισκέπτονται τη Σαντορίνη. Οπότε παρακολουθήσαμε το πρόβλημα. Κατευθείαν πήραμε μέτρα, όπως θυμάστε, από τη μία πλευρά για να αντιμετωπίσουμε το θέμα να μην έρθουν οι Κινέζοι εκείνη τη χρονική περίοδο που ήταν και η πρωτοχρονιά τους, και μετά. Ως επίσης και φυσικά μέτρα πώς μπορούμε να στηρίξουμε οικονομικά τις επιχειρήσεις οι οποίες θα έπαθαιναν μεγάλη ζημιά. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι σιγά σιγά προσαρμοστήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ήρθε στις 16 του Μάρτη, ήρθαν οι περιοριστικοί όροι. Εδώ να πω ότι η προσαρμογή του Σαντορινίου είναι εκπληκτική. Παραμένουμε στο σπίτι, ξέρουμε γιατί παραμένουμε στο σπίτι. Και φυσικά ο Δήμος έχει δημιουργήσει τέτοιες δομές για να μπορεί να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες να μπορέσει να παρέμβει με απολυμάνσεις, με υγειονομικό υλικό, με τρόφιμα, με σύτηση, με περιφρούρηση αν θέλετε των επιχειρήσεων και τη νύχτα, και φυσικά κλιμακώσαμε όλα αυτά τα μέτρα με ένα και μοναδικό μέτρο το οποίο φαινόταν ότι πράγματι είναι άπρος επικίνδυνο για το νησί μας. Ήτανε η δόμηση, ήτανε η έξαρση της οικοδομής. Ξέρετε ότι Σαντορίνη οι οικοδομικές εργασίες είναι πάρα πολλές. Ήμασταν ακόμα στην προετοιμασία τόσο των επιχειρήσεων όσο και στην ανέγερση των οικοδομών. Έτσι λοιπόν με τις απαγορεύσεις μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι να έρχονται στη Σαντορίνη, παρακολουθήσαμε το φαινόμενο και είδαμε ότι τελικά οι περισσότεροι που έρχονταν στη Σαντορίνη έρχονταν με μία βεβαίωση οποιοδήποτε εργοδότη από την Αθήνα ή από τη Σαντορίνη ότι έρχονται να εργαστούν. Αυτό λοιπόν δημιουργήσε μια επικινδυνότητα, διότι δεν ξέραμε πού ήταν 15 μέρες πριν, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν ξέραμε πού έρχονται, αν έρχονται από περιοχές που έχουμε έξαρση κορονοϊού στην Ελλάδα ή ακόμα χειρότερα αν ήταν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες, είτε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, Ισπανία ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε όμως καταλαβαίνετε ήταν θέμα χρόνου πια. Είχαν αυξηθεί οι πιθανότητες να έχουμε εύκολα ένα κρούσμα στο νησί. Γι' αυτό το λόγο, σε συνεργασία και τον ευχαριστώ πολύ με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, και με τη βοήθεια και του κύριου Βρούτση του Υπουργού, μπήκαμε σε μια καταγραφή του τελευταίου δεκαημέρου των ανθρώπων που ερχόντουσαν από το λιμάνι και από το αεροδρόμιο με τη βεβαίωση εργασίας και είδαμε ότι πράγματι μπαίνουν ανεξέλεγκτα πολλοί κόσμοι στο νησί. Αποκλειστικά για να δουλέψει. Αυτό έπρεπε να σταματήσει. Τα στοιχεία μας οδήγησαν να πάρουμε αυτό το μέτρο. Αντιδράσεις δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστες, διότι έχουν συνειδητοποιήσει όλοι στο νησί ότι πρέπει, κύριο μέλημά μας είναι η ζωή των ηλικιωμένων, των ευπαθών ομάδων, αλλά και των νέων. Διότι βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι αυτή η πανδημία δεν κοιτά ηλικία,
Είμαστε συνειδητοποιημένοι, ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά, όμως έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά στη ζωή και φυσικά με μέτρα στήριξης είτε από το Δήμο είτε από την Πολιτεία, η οποία έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Και για αυτές τις ομάδες των εργαζομένων στη Σαντορίνη που έχασαν τη δουλειά τους θα υπάρξουν, έτσι ώστε να βγούμε γρήγορα από αυτό το τούνελ υγιής, γιατί η Σαντορίνη είναι η βιομηχανία της ανάπτυξης της χώρας, ένα κομμάτι της βιομηχανίας όπως είναι και η Κρήτη, και από εκεί θα ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Και από την Κρήτη θα ξεκινήσει και από τη Σαντορίνη θα ξεκινήσει. Επαγγελματικά λοιπόν εμείς δουλεύουμε σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα η ζωή μας και η επόμενη μέρα πίσω από αυτό, για να μπορέσουμε σε ελαττήριο να σηκώσουμε την οικονομία η οποία πρέπει να αντέξει και στο μέλλον. Και να επανέλθει σιγά σιγά σε μια κανονικότητα και ο δικός σας ρυθμός, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε και χαίρομαι που επισημαίνετε σαν πρότιστο το να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων. Και χαίρομαι διότι λέτε και υπογραμμίζετε πόσο ομαλά και όμορφα με ροή συμμορφώθηκαν οι κάτοικοι του νησιού. Όμως αναρωτιέμαι πόσος ήταν ο αριθμός των κατοίκων, των μόνιμων αν θέλετε, και αν περισσότερο είναι μεγάλος ηλικιακά ο πληθυσμός, οπότε και οι πιθανότητες για ευπαθείς ομάδες. Κοιτάξτε, στην απογραφή του 2011 είμαστε 15.500. Το νούμερο είναι πλασματικό, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Πάνω στο νησί διαμένουν 25 με 30.000 άνθρωποι, διότι όπως καταλαβαίνετε η σεζόν στη Σαντορίνη πάντα ήταν μεγάλη. Η νεκρή περίοδος ήταν πολύ μικρότερη, η οποία ήταν και περίοδος προετοιμασίας. Σας είπα και πριν ότι η Σαντορίνη 12 μήνες το χρόνο ήταν πραγματικότητα και με την έλευση από την Ασία όλων αυτών των επισκεπτών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έπρεπε να προστατευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και να σας πω για κάτι, η προσαρμογή στα μέτρα σήμερα θα έλεγα ότι φτάνει στο 95-98%. Διότι η παραφωνία που υπήρξε, οι παραβάσεις που είχαν καταγράψει, ήταν από αυτούς που ερχόντουσαν για δουλειά. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε είχαμε μια πρόχειρη διαμονή, μια ομάδα συγκατοίκησης που παρακολουθήσαμε και είδαμε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Είδαμε πολλούς από αυτούς έξω, αδικαιολόγητα, και δεν μπορούσαμε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Σήμερα, τρεις μέρες μετά το μέτρο, παρακολουθώντας, καταρχήν να πω ότι με τον Πρέβελη, το πλοίο μας, το κοινό μας πλοίο, έφυγαν την πρώτη μέρα πάνω από 100 εργαζόμενοι, πάνω από 20 γεωταχοί. Και σήμερα περιμένουμε τον Blue Star τη νύχτα και θα φύγει πάρα πολλούς κόσμος να πάει στο σπίτι του, να πάει κάπου αλλού να δουλέψει, γιατί στη Σαντορίνη δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς μεροκάμα του. Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία είναι ότι παραμένουν πλέον όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι στο μικρό αποκλεισμό που και εμείς θέλουμε να υπάρχει. Απ' την άλλη είναι όμως ότι πρέπει να πάνε και κάποιες οικογένειές τους για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα μέτρα. Έτσι είναι, να επιστρέψουν στη βάση τους. Όμως, μεταξύ των άλλων, ξέρουμε ότι το νησί, πέρα από τον τουρισμό, βασίζεται και πολύ στη γη, στον πρωτογενή τομέα, με το εκπληκτικό κρασί, με όλα εκείνα τα τοπικά προϊόντα και με την ιδιαιτερότητα της θηραϊκής γης. Θέλω να μου πείτε, από τη μια σκέπτομαι και λέω ότι μοιραία υπάρχει μια αυτάρκεια από πλευράς των ανθρώπων, πλειοψηφία των ανθρώπων που διαμένουν στο νησί, για να εξασφαλίσουν αυτά τα οποία χρειάζεται το νοικοκυριό τους. Από την άλλη όμως υπήρχε και αυτό το κομμάτι της μεταφοράς των προϊόντων, άρα και της θαλάσσιας γραμμής και επικοινωνίας και με άλλα νησιά, και στο κομμάτι αυτό από πλευράς εμπορίου. Αυτό έχει προκαλέσει μια αντίδραση, αν θέλετε, μια θλίψη, μια στεναχώρια, ή υπάρχουν παράμετροι τις οποίες θα ήταν καλό να αναφέρουμε τώρα? Καταρχήν, όπως βάλατε το ερώτημα, θα έλεγα ότι ο πρωτογενής τομέας συνεχίζει η Σαντορίνη να δουλεύει και να καλλιεργεί. Ο αμπελώνας είναι η πρώτη δράση, η κυριότερη δράση είναι ο αμπελώνας για το πανέμορφο κρασί μας. Αυτή η δράση συνεχίζεται, λαμβάνουμε μέτρα προστασίας έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται στον αμπελώνα, που είναι και ελεύθερος χώρος, τηρώντας τα μέτρα. Από εκεί πέρα όμως θα έλεγα ότι η εργασία στη Σαντορίνη, η Σαντορίνη είναι έτοιμη. Η Σαντορίνη είναι έτοιμη. Η Σαντορίνη ως υποδομή είναι έτοιμη να υποδεχθεί αύριο το πρωί, αν έρθουν τα μέτρα. Όμως πρέπει να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας. Ηλικιακά θα έλεγα ότι ναι, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων στους οποίους χρωστάμε το επίγειο θαύμα. Από τη φύση, φυσικά έχουμε τη φύση, αλλά έχουμε
και αυτούς τους ηλικιωμένους, οι οποίοι παρέδωσαν στα χέρια μας μια πολύ καλή αρχιτεκτονική, ένα νησί το οποίο είναι πράγματι πολύ καλαστημένο και δημιουργεί ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε συντονισμένοι, είναι να είμαστε οργανωμένοι. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα που στρέφουμε όλο τον ενδιαφέρον μας και τη δύναμή μας στις ευπαθείς ομάδες, στις οικογένειες, στους άνεργους, σε όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα μένουν χωρίς δουλειά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό προσπαθούμε να μπούμε, γι' αυτό προσπαθούμε να μπούμε με κάθε τρόπο στο κάθε σπίτι να εξυπηρετήσουμε. Έχουμε δημιουργήσει δομές εδώ και 15 μέρες, παρακαλώ. Έχουμε δημιουργήσει δομές τέτοιες όπου με 6 αυτοκίνητα στη Σαντορίνη και με ένα στη Θρασιά, με εθελοντές που τους ευχαριστώ δημόσια, βρισκόμαστε σε κάθε σπίτι για κάθε εξυπηρέτηση και επίσης μοιράζουμε γύρω στις 200 μερίδες καθημερινά γεύματα σε ηλικιωμένους, σε ευπαθείς ομάδες, σε ηλικιωμένους με προνοιακά επιδόματα, σε όλους όσους ήταν στο βοήθεια στο σπίτι, στους ΑΜΕΑ, έτσι ώστε να στηρίξουμε και να τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι, γιατί αυτό είναι το μέγα μέτρο. Βέβαια, και δίνοντας όμως και το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς ότι μπορούν να εμπιστευτούν και μπορούν να στηριχθούν ακόμα και σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε για τη φιλοξενία των Σαντορινιών, γνωρίζουμε πολύ καλά και για τις πολύ ζεστές σχέσεις μεταξύ τους. Έχει αναπτυχθεί και ένα κλίμα αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεγαλύτερο από το σύνηθες στις προκειμένες συνθήκες μεταξύ των ανθρώπων. Με προλάβατε με την ίδια λέξη. Η αλληλεγγύη μας και η κοινωνική μας συνοχή είναι σε ύψιστο βαθμό. Είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Ξέρουμε τι θέλει ο καθένας. Είμαστε μια κοινωνία που γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος αυτή τη στιγμή έχει με προτεραιότητα ποιος έχει ανάγκη. Και έχουμε κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι το διάστημα το οποίο θα έχουμε πρόβλημα είναι υποθετικά άγνωστο, αλλά δεν είναι ένας μήνας. Σίγουρα δεν είναι ένας μήνας. Και θα έχουμε μια ήπια έξοδο, που σημαίνει ότι πρέπει οργανωμένα να σχεδιάζουμε τουλάχιστον για 2 μήνες από σήμερα, να είμαστε και ας μην χρειαστεί. Ξέρουμε ότι το υγειονομικό υλικό πρέπει να υπάρχει και να μην λείψει ποτέ. Ξέρουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε τις μονάδες υγείας, τη μονάδα υγείας, το νοσοκομείο μας. Ξέρουμε ότι εφεδρικά έχουμε τους ιδιώτες ιατρούς. Ξέρουμε ότι έχουμε όλους αυτούς που είναι έξω για να στηρίξουμε αυτούς που είναι μέσα. Οπότε συντονισμένα θα έλεγα, όπως είπατε, με αλληλεγγύη, με οργάνωση, αλλά και έμπρακτη βοήθεια, νομίζω ότι η Σαντορίνη μπορεί να σταθεί πολύ ψηλά και, να μην πω μεγάλα λόγια, έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει τις μικρότερες δυνατές υποθετικά περιπτώσεις στην Ελλάδα που θα μπορούσε να αποφύγει ίσως. Το ευχόμαστε σε πολύ, αυτό. Πολύ μεγάλο βαθμό έως καθόλου αυτή την πανδημία. Το ευχόμαστε αυτό και μέχρι τώρα δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο θετικό κρούσμα στο νησί και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει. Σε κάθε περίπτωση, υποθετικά, αν κάτι προέκυπτε, νοσοκομείο αναφοράς και ακριβώς περίθαλψη και μέρημνα, πού αποτείνεται? Νοσοκομείο αναφοράς δεν είναι η Σαντορίνη, όμως είναι ένα νοσοκομείο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κέντρο υγείας, δεν είναι η παλιά δομή. Έχουμε γιατρούς, έχουμε νοσηλευτές. Η αγωνία μας είναι να μπορούν να γεννήσουν οι έγκυες εδώ, έτσι ώστε και αυτή την περίοδο να μην μεταφερθεί κανένας στην Αθήνα. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε στην πρώτη φάση οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει. Μπορεί να συμβεί, έτσι ώστε να υπάρχει με ασφάλεια και τον ανθρώπων εδώ, αλλά και του ιδίου του ασθενούς, εάν υπάρξει, να μπορέσει να μεταφερθεί και να μετακινηθεί στο νοσοκομείο αναφοράς για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά μας. Και ένα τελευταίο. Και στο θέμα της υγείας είμαστε συντονισμένοι. Χαίρομαι πολύ και βλέπω και τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση με την οποία μιλάτε και απευθύνεστε και απέναντι στον κόσμο σας, στους κατοίκους εκεί, αλλά και στο υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού που μας παρακολουθεί. Και αυτό μας δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς και αισιοδοξίας, αν μη τι άλλο. Τελευταία ερώτηση, χαριτολογώντας για να ελαφρύνουμε λίγο τη διάθεσή μας πριν σας αποχαιρετήσω, αφού όμως πρώτα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας. Διαβάζουμε μέσα στα social media και διάφορα έτσι ευτράπελα. Αυτό που μας έλειπε τώρα είναι να ξυπνήσει και το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Εσείς τι απαντάτε? Κοιτάξτε, το ηφαίστειο είναι σε πλήρη ηρεμία και αυτό το γνωρίζουμε. Ξέρετε ότι όλη η επιστημονική κοινότητα στο θέμα της γεωλογίας, φυσιολογίας κτλ. Είναι στραμμένη στο ενεργό ηφαίστειο της Σαντορίνης. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το φύλο μας. Πότε μπορεί να ξυπνήσει και πότε μπορεί
να είναι ήρεμος για να μπορούμε να τον επισκεπτόμαστε και να μην έχουμε θέμα. Εμείς οι Σαντορινοί δεν φοβόμαστε σε καμία περίπτωση από το ηφαίστειό μας. Είναι τιμή μας και χαρά μας που έχουμε ένα ενεργό ηφαίστειο εδώ. Είναι ένα ηφαίστειο το οποίο δεν έχει ποτέ δημιουργήσει κίνδυνο όλα τα χρόνια. Ναι. Η τελευταία φορά, ας πούμε, που το ηφαίστειο αυτό δημιούργησε πρόβλημα ήταν το 1640, τώρα δίστανται οι απόψεις, γιατί έχει πάει μέχρι το 1550. Π.Χ. που καταλαβαίνετε πριν 3.500 χρόνια, είχαμε μια πολύ δυναμική δράση αυτού του ηφαιστείου και η περιοδικότητά του αγγίζει τις 20.000 χρόνια. Αυτό όμως, δημιούργησε... Χαρτολογώντας θα πω και εγώ ότι θέλουμε ακόμα 16.500 χρόνια. Οπότε εδώ θα είμαστε. Θα το δούμε, τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί έχετε πάντα το χιούμορ και φράδια και αυτό είναι σημαντικό. Το χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς το χιούμορ και την αισιοδοξία, ιδίως αυτές τις ημέρες. Και να θυμίσουμε ότι μέσα από αυτές τις σκληρές, κατά κάποιον τρόπο, σκληροπυρηνικές εκφάνσεις, όπως και αυτή της περιγραφής του ηφαιστείου και της προγενέστερης έκρηξής του, δημιουργήθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή η ιδιαιτερότητα του εδάφους και αυτής της συνάφειας και τελικά του ψησίματος και της φυρηλάτησης των ίδιων των ανθρώπων, των Σαντορινιών. Και αυτό κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να προσέχετε.